Θάσος 18 Μαΐου 2013, ο Δήμαρχος Θάσου, ο Δήμαρχος Κάρμη. Θάσος 18 Μαΐου 2013. Ο Δήμος Θάσου και ο Δήμος του Γκάρμεν ήδη συνεργάζονται τα τελευταία χρόνια στην υλοποίηση κοινών έργων τα οποία αποτελούν σημαντικές υποδομές του τουρισμού και κυρίως των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Τέτοιο είναι το έργο που κάναμε πάνω από την Παναγία στη θέση Πυργή Νταβρίση. Είναι ένα έργο οικοτουριστικής φύσης με καταλήματα, με θέσεις για τοξοβολία, παρατηρητήρια, ποδήλατο του βουνού. Αντίστοιχα έργα έχουν γίνει και στον Δήμο Γκάρμεν της Βουλγαρίας. Είδαμε λοιπόν τα αποτελέσματα της συνεργασίας μας, τα οποία μπορούμε να τα βαθμολογήσουμε με άριστα. Επισκέφθηκε τους χώρους αυτούς εδώ στη Θάσο ο Δήμαρχος και το ίδιο θα κάνω και εγώ σε λίγες μέρες στο Γκάρμεν της Βουλγαρίας. Σήμερα είχε να κάνει με το πώς θα χαράξουμε καλύτερα από κοινού το τουριστικό μας προϊόν, μέσα από διαφορετικές μορφές τουρισμού, εναλλακτικές μορφές, πέρα από αυτό που γνωρίζαμε ήλιος και θάλασσα. Και βεβαίως σήμερα συζητήσαμε για τον ιστορικό τουρισμό με κεντρικό σημείο το αεροδρόμιο, το πολεμικό αεροδρόμιο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στον Πρίνο και πώς αυτό μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης επισκεπτών που βεβαίως εδώ οι πρόγονοί τους πολέμησαν. Είμαστε περίπου 30-50 μέτρα στην κορυφή. Το απάνω προφανώς, από ό,τι γνωρίζουμε την περιοχή ήταν Ρασόδης, έσκασε πάνω στα μέτρα. Και γι' αυτό, από ό,τι έχουμε τις αναφορές, ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Δυστυχώς κάηκε το δάσος και έχουμε τα